Καλησπέρα. Φίλες και φίλοι, μέλη του συλλόγου μας, καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που είστε απόψε κοντά μας. Η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στη γυναίκα. Στη γυναίκα μητέρα, αδελφή, σύζυγο, κόρη, σύντροφο, εργαζόμενη, που είναι μεγάλη αγωνίστρια της ζωής. Είναι αστήρευτη πηγή έμπνευσης, σύμβολο ζωής. Το όν που γεννά τη ζωή, γεννά το αύριο και υποχωρεί την ελπίδα. Κάθε χρόνο, θυμάμαι την 8η Μαρτίου ως ημέρα μνήμης αγώνου του γυναικείου κινήματος, ως ημέρα αποτίμησης των κατακτήσεων των γυναικών και ως αφετηρία νέων στόχων σε κυβερνητικό, πολιτικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Για την ουσιαστική καταχώρηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις εκφράσεις της ζωής. Το 1857, οι ράφτες και οι φάντες της Νέας Υόρκης κατέβηκαν στους δρόμους, απαιτώντας μείωση των εξαντλητικών ώρων εργασίας από 16 σε 10 ώρες τη μέρα. Ωράριο που οι άντρες είχαν κατακτήσει 17 χρόνια πριν και ζητώντας ίσα μεροκάματα με τους άντρες, όπως και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Η εξέγερση αυτή πνίγηκε στο αίμα, ύστερα από βία επιθέσεις της αστυνομίας. Απόψε εμείς, ο Γυναικείος Πολιτιστικός Σύλλογος Αναξίπλια, θα τιμήσουμε αυτή την ημέρα με τη βράβευση γυναικείων οργανώσεων και συλλόγων του νησιού μας, που προσφέρουν σπουδαίο φιλανθρωπικό και πολιτιστικό έργο στην τοπική μας κοινωνία. Και ξεκινάμε με τη βράβευση για την Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Η Ένωση Γυναικών Ελλάδος είναι μια μαζική γυναικεία, μη κυβερνητική οργάνωση εθνικής εμφάνισης. Αγωνίζεται για την κατάργηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την εξάλληψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών. Στοχεύει στην καταχώρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά και στη διερεύνησή τους, στην καταπολέμηση της ενδοικογενειακής βίας και στην εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής τους, με την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων και τη δημιουργία υποδομών από την πολιτεία. Σε τοπικό επίπεδο, δε, προσφέρουν μοναδικές ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Καλούμε την κυρία Μέρη Φάκου, πρόεδρο της Ένωσης, να παραλάβει την τοπική πακέτα.